Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πινακίδα πύληνη της γραμμικής α με ένα σημαντικό κείμενο κατά την κρίση τη δική μας. Είναι από το βιβλίο αυτό εν επίγραφη πινακίδες και πίθη γραμμικού συστήματος α εξάκρου, έτσι, του Νικολάου Πλάτωνος και του Μπράις, Πλάτωνος και Μπράις. Λοιπόν, επικρατεί η άποψη ότι η γραμμική α δεν είναι λύκη, ουδέν ψευδέστερον. Δεν λέω αναλυθέστερον, λέω ψευδέστερον. Τέλος πάντων, έχουμε δώσει στη δημοσιότητα καμιά δεκαριά ίσως βίντεο, τα οποία στα οποία μεταφράζουμε πινακίδες της γραμμικής α. Τώρα ήρθε η σειρά μίας ακόμη, αυτής. Είναι η 8α. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, δεν χρειάζεται να πολυλογούμε, αυτό είναι φωτογραφία της πινακίδας, ό,τι απέμεινε. Αυτό είναι σχέδιο του κειμένου από τον Μπράις. Αυτό και καλύτερα αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα παρακαλέσω το Θέμη να το δείξει από κοντά, είναι μεγέθυνση αυτού, δηλαδή είναι το σχέδιο που έχει κάνει ο Πλάτων, ο Νικόλαος Πλάτων. Πάνω σε αυτό στηριχτήκαμε και η μεταφορά αυτών των συλλαβογραμμάτων έχει γίνει εδώ από τον Νικόλαο Πλάτωνα. Αυτά τα έχει γράψει ο Πλάτων. Εντάξει, εμείς απλά αποδώσαμε ηχητικές αντιστοιχίες σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στη γραμμική Β και στη γραμμική Α στον πίνακα των συλλαβογραμμάτων, τον οποίο έχουμε δώσει στη δημοσιότητα πολλές φορές και όσοι παρακολουθούν τις εργασίες μας το ξέρουν και πάμε. Πίσα εκεί. Πίσα εκεί. Τα έχουμε πει ότι η γραμμική α έτσι μονοφθογκοποιεί για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης, περισσότερο για πολιτικούς και στρατιωτικούς, δηλαδή είχε γίνει μια εξέγερση, είχαν έρθει τα πάνω κάτω και αυτό είχε επίδραση και στη γλώσσα και η γλώσσα αυτή υπέστη κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, θα το δείτε και στη συνέχεια, τα έχουμε όμως πει πολλές φορές και τα έχουμε δείξει. Αν δείτε τα βίντεο στα οποία αναφέρθηκα θα το δείτε. Πίσα εκεί. Εντάξει, και μετά είναι πίσα εκεί. Να το. Ια το ία σε α ε ρου. Τέσσερα. Ια πα ξε του κου νε είναι κου και έχει και ένα ναι εδώ από κάτω. Σε εδώ. Ια πα ξε του κου νε σε. Εδώ, και ναι, ντο, ε, εδώ, εδώ, νο, νου, μα, ρε, να το, εδώ, ναι, πι, κι, προσέξτε, ο Νικόλαος Πλάτων έχει βάλει ένα πράγμα εδώ, αλλά δεν υποστηρίζεται αυτό από τη φωτογραφία, όχι, και όχι μόνο δεν υποστηρίζεται, αλλά υπέρ της απόδοσης νεφική, νεπική, μας δίνει η 10β που έχει αυτό, ναι, πική, χωρίς εκείνο το σημαδάκι και η 8α του Μπράις, δηλαδή αυτής, αλλά του Μπράις, το συλλαβόγραμμα, να το, ναι, πική, ναι, πική. Δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, ναι, πική. Μετά αυτό είναι ε, αυτό είναι ίσως κουτέ, ίσως, και αυτό είναι κάντι, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε γρήγορα γιατί πρέπει να αυτό να δημοσιευθεί, να δοθεί στη δημοσιότητα και με, στα αγγλικά και στα γερμανικά και ως εκ τούτου λίγα πράγματα θα πούμε. Πίσακι, επίσαγη, επί και εισάγου. Έτσι, επίσαγη. Αυτοί είναι ή εισηγητές, οι εισηγητές ή οι ενδιαφερόμενοι. Είναι πέντε. Λέει ο Πλάτων ότι εκεί στο παλάτι αυτό, στη Ζάκρο κλπ. Υπήρχε μία μεγάλη αίθουσα, ίσως ήταν τελετών,
και όταν το εκκλησίασμα ήταν πάρα πολύ, είχε τεράστια παράθυρα που ανοίγανε και αυτά, όλα αυτά ήταν οι επίσαγοι, οι ενδιαφερόμενοι για κάποια ειδική τελετή. Και μετά, ή αυτό είναι το αντιστοιχεί στο υποθετικό ή απτή άλσεα ήρω. Ή απτή άλσεα ήρω. Εδώ ευκτική. Γιατί δεν μόνο φθογκοποιεί εδώ. Εδώ το αναφέρει την ευκτική για να, με αυτή την έννοια, για να αποφύγει την απόδοση σε υποτακτική ή σε οριστική. Θέλει καλά και σώνει να δώσει την έννοια της ευκτικής, αλλά ποιας ευκτικής, του απευκταίου. Γι' αυτό το κάνει. Ή απαξέτου, ή απαξέτου γινή σε, κούνε σε. Κένε δόε, κενή δοή. Νόνουμ άρε, νόνιμ αρή, νεπική νεφική, το αυτό δεν ξέρουμε τι είναι, και το κούτε, αυτό είναι πολύ πιθανό ταφή, και το κάντι είναι κάλι, και θα πούμε τι είναι όλα αυτά. Οι επίσαγοι είναι οι συγητές, οι ενδιαφερόμενοι, οι παριστάμενοι εκείνη την ώρα, εκεί στην ειδική τελετουργία. Τι ήταν αυτό? Ήτανε για ευλογία του μεγαλοκληρονόμου, έτσι, και αποφυγή, ευλογίες δηλαδή και ευχές για αποφυγή ορισμένων καταστάσεων. Έτσι, παράδειγμα τώρα, το μεταφράζουμε νοηματικά. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ευλογίες είναι 5, επίσαγοι 5. Οι τελετουργίες, οι τίτλοι δηλαδή των τελετουργιών, των ιερών τραγουδιών, ας το πούμε έτσι είναι. Ή απτή άλσε ήρω. Αποτροπή εμπρισμού, εάν κάποιος ήθελε να κάψει τις καλλιέργειές σου ήρωα. Μα το άλσε είναι δάση και... Ναι, τώρα είναι δάση. Ομερικό λεξικό πανταζίδου. Τεμάχιον γης δεντρόφυτων. Εντάξει. Και ο ήρωας είναι αυτός ο μεγαλοκληρονόμος. Εντάξει. Έχουμε τέτοιους αρκετούς στην καθημερινή μας ζωή. Ή απαξέτου γινή σε. Έτσι. Αποτροπή, το είπαμε αυτό, εμπρισμού, εάν κάποιος ήθελε να κάψει τις καλλιέργειές σου ήρωα, ναι. Αυτό είναι δοτική αντιχαριστική. Είναι αυτός για τον οποίον γίνονται όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ή απαξέτου γινή σε. Δηλαδή τι, αποτροπή αν κάποιος ήθελε να απομακρύνει τη σύζυγό του από εσένα, τη σύζυγό σου από εσένα, να σου αρπάξει τη γυναίκα. Έτσι, εάν ήθελε κάποιος να σου αρπάξει τη γυναίκα, αυτό με την ειδική τελετουργία απομακρύνεται, αποκρούεται. Αυτό είναι από το απ και άγω. Ο μέλλον είναι άξο, ο αόριστος είναι ίξα, γι' αυτό και το ξύ εδώ, εντάξει, και ο αόριστος δεύτερος είναι ήλαγον. Και είναι η δοή. Η δοή είναι η σοδιά. Αυτό που μας δίνει η φύση, η ζωή, ο Θεός. Έτσι. Να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο της έλλειψης εσοδείας. Για να δω εδώ. Προστασία από αφορία. Αυτό. Νόνουμ αρή. Νόνουμ αρή. Νόνιμ αρή. Τι είναι αυτό τώρα? Νόνιμος, ανώνυμος, άγνωστος, άσημος, άδοξος, στον Όμηρο. Δηλαδή τι, από άγνωστη απειλή, κάποιος καταράστηκε κλπ. Και η κατάρα, έτσι πιστεύαν τότε, αιωρείτος στον αέρα μέχρι να επιπέσει στο κεφάλι του καταραστέντος. Να ας προστατευτείς και από αυτό. Που είμαστε προστασία από άγνωστη κατάρα ή απειλή. Και τι άλλο, νεφική. Τι είναι η νεφική? Σήμερα ο λαός το λέει ανεμοπύρωμα. Ανεμοπύρωμα. Δηλαδή προστασία από δερματικά νοσήματα. Και πού είναι, ταφή εδώ, κήθη, είναι από το κέφθο,
έτσι, που ένας χρόνος του είναι κήθε, μια προστακτική, κήθη, είναι ο Μακαρίτης που άφησε τη μεγάλη περιουσία στον μεγαλοκληρονόμο. Κάνανε και αυτοί, για αυτόν μια ειδική τελετουργία για τον ταφέντα και πιθανότητα αυτό έγινε στον χώρο που είχε ταφεί. Λοιπόν, και κάδι, τι είναι κάδι? Η κάδι είναι ένα τεράστιο πιθάρι που ρίχνανε μέσα λάδια και κρασιά ανάλογα, έτσι. Και οι εισφορές αυτές αφορούσαν ή λάδι ή κρασί, τα έπαιρνε το ιερό για αυτές τις τελετουργίες, για αυτή έπαιρνε πέντε, για αυτή έπαιρνε, όχι για αυτή, για αυτή, για αυτή, για αυτή, για αυτή κλπ. Εντάξει, λοιπόν, και η κάδη είναι δικαιώματα μεταφορέα. Είχε ένα μεγάλο πιθάρι αυτός απάνω, μόνιμο, απάνω στο κάρο και ρίχνανε μέσα αυτό και το πήγαινε στο ιερό. Και τα δικαιώματα ήταν τρία. Τρία λίτρα, τρία μέτρα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο τώρα να πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πολύ το Θέμη και τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο και το Θέμη και τον Άγγελο και Ασμήν είναι εδώ. Βοηθάει πολύ και αυτός. Και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ, να είστε καλά. Γεια σας. Να πούμε λοιπόν, γιατί αυτό δεν το είπαμε, ότι η έκδοση αυτή είναι της βιβλιοθήκης της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, αριθμός 85, Αθήνα 1975, και αυτό το «σε», αυτό δεν είπαμε, είναι αφαιρετική, που σημαίνει από σένα. Επομένως, η επαξέ το γινή «σε» θα πει αποτροπή αν κάποιος ήθελε να απομακρύνει τη σύζυγό σου από εσένα. Καλά το είχαμε πει. National friends, now comes the English translation. This is a linear A script. That's the same. These two are the same, all right? And it was found in Zagros. So what basically says, oh, it comes from the book of Platonus and Bryce, of course. And now it's something like an invoice, let's say. You can imagine that there were some people who wanted to perform some rituals, and this is, let's say, it gives us a situation. Písaki episagi. Note that in linear A you don't have diphthongs very much. You just have, this should be with epsilon iota, but look how it is written. So, we've spoken about that in the past. Episagi, so the ones that are brought in, or the ones, let's say, that are interested, let's say that, five of them. And then come some two optative forms that want to give you the sense that they're talking about a hypothesis. They will perform some rituals, e, in case, apti, somebody burns, alsea, your land, hero, O hero, in case, O hero, that somebody burns your land. Now, somebody would say, Alsea is not the land, but rather the forest. But this is from the Pantage, this Homerical lexicon. You see here, Alsos, Alsos, temachion gis dendrophyton, a piece of land that has trees in it, okay? So it's not a wild forest. In case somebody burns up your crops, let's say. In case apaxeto, she's taken away, apago, take gini se. Which means in case that your wife is taken away or seduced, let's say. That's the protection and that's the price. You pay five, there are five people, four units for this case, 18 units for this, and so goes on. Keni doi, empty doi, the empty giving, which is crop failure, let's say. Nonim ari, nonimos in the Homeric lexicon is the nameless. Ari, the cars, nameless cars. Let's say that somebody
that you don't know eventually curses you, and this offers you some protection of that. Νεφική, it's a common sickness. You can imagine it like erysipelas or something. Ε, κούτε, this is not clear here. We don't know what this ε is, but this κούτε might be a κήθη, which is the grave. You can imagine that these five people have something in common. They inherited somebody's legacy, and they probably had a ritual for him too, in the place he was buried, of course. And then κάθη, κάθη is the jar. What's a jar? Let's say it's the place or the jar that they used to store offerings. So you have to pay these things for these services, and then you have to give us another 3 units for the jar, as they say. So this is it. It gives us a good image of what used to happen with ritual performances. And I would like to thank our kind photographer Themis, and until next time, I wish you all the best. Unsere internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung. Heute werden wir uns mit einem Text beschäftigen, der aus Sakros stammt. Dieses Bild und dieses Bild sind eigentlich das gleiche. Wir haben das vergrößert und das Ganze stammt aus dem Buch von Platonos und Preis, Athen, 1975. Es ist herausgegeben aus der Bibliothek der Athenischen Archäologischen Gesellschaft, Nummer 85. Jetzt. Hier haben wir eigentlich einen Text, der im linken Teil Wörter und Produkte sozusagen hat und im rechten Teil die Preise, die entsprechenden Preise. Also, Pisagi, Episagi, bitte bemerken Sie hier, linear A-Schrift, hat eine Art von Monophthongierung. Es gibt keine Diphthonge, und das sollte mit Epsilon J orthografisiert sein im klassischen Griechischen, aber hier ist es einfach mit einem Jota. Episagi, diejenigen, die angekommen sind, also diejenigen, die sich interessieren. Wonach sind sie angekommen? Nach dem Tempel sozusagen. I apti alsea Iro. Iro, o du Held. I, das ist das eine Optativform. Das Ganze ist eine Optativform. Falls, dass jemand alsea dein Land verbrennt. Aber hier haben wir etwas zu sagen. Alsea heißt nicht einfach der Wald, sondern auch ein Stück Land, das natürlich Bäume hat. Das ist aus dem homerischen Lexikon von Pantasilis, ja? Also, falls das jemand dein Land, dein Bauland verbrennt. Falls das aus dir, das ist eine Ablativform, deine Frau, ja, rausgenommen wird. Aparo, es ist etwas rauszunehmen, wegzunehmen, ja. Also falls das jemand deine Frau wegnimmt, sozusagen. Ja, und natürlich die Preise. 5 Leute, die sich interessieren, für was? Für diese Riten. Das nächste ist Keni Doi, leere Ernte. Also,
Die Ernte, Voi aus dem Verb didomi oder dido geben. Also leere Gabe, aber nicht Gabe, die man, wenn man verheiratet gibt, es ist einfach die Ernte. Schutz vor leerer Ernte, vier Einheiten, Geldeinheiten oder Produkteinheiten. Nonimari, nonimos, der namenslos oder der Unbekannte. Ari, Fluch, ein unbekannter Fluch. Schutz vor, also Fluchen, 13 Einheiten. Nefiki, es ist eine Krankheit, vielleicht das Erysipelas, 5 Einheiten. Wir wissen, was hier stand. Wir wissen also nicht, was dieses E ist, aber vielleicht ist dieses gute Kithi aus dem Verb Kefto, die Beerdigung. Vielleicht ist es ein Rituell. Sie haben also diese 5 Leute eine Erbe bekommen und um den Toten zu ehren, werden sie vielleicht auch ein entsprechendes Rit machen. Und Kadi, der Krug. Was ist also der Krug? Viele Tempel hatten natürlich auch eine Menge von Steuer bekommen. Oder man kann sagen, dass für den Krug, also des Tempels, sollst du auch 3 Einheiten geben. Das ist, die sind die Kosten für die Performierung dieser Riten. Und das heißt einfach der Krug. Ja, das ist alles. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch unseren Fotografer, Temis. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.